έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Είναι πιο κάτω η στάθμη. Ο κύριος Μάριος Χατζικοστής θα μας ενημερώσει, τεχνικός μηχανικός πρώτης τάξης στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα θέλαμε περισσότερο νερό. Δεν είναι ικανοποιητική η ποσότητα που έχει εισρεύσει από ό,τι διαβάζουμε. Σίγουρα η ποσότητα που έχει εισρεύσει είναι μειωμένη, είναι χαμηλή. Η βροχόπτωση του Φεβρουαρίου έμεινε σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από το 75% της κανονικής. Ήταν η βροχόπτωση την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και από τότε δεν έχουμε ξαναδεί βροχή. Ναι. Και ούτε φαίνεται στον ορίζοντα η επόμενη εβδομάδα να έχει τη βροχή. Δυστυχώς συνεχίζεται η άνοβρη χρονιά για μας. Το φράγμα του Καλοπαναγιώτη έχει υπερχυλήσει από ό,τι είδαμε κάποιες φωτογραφίες. Το φράγμα του Καλοπαναγιώτη έχει μήνες που υπερχυλά και τώρα έχει ανοίξει για καθαρισμό, διότι με τα χιόνια που έχει στο τρόδος σίγουρα θα ξαναυπερχυλήσει. Απλώς το Σαββατοκυριακό είχε υπερχυλήσει το φράγμα του Ξυλιάτου. Α, ναι, σωστά, σωστά. Και ήταν η πρώτη φορά μέσα στη χρονιά που συνέβη αυτό. Εντάξει, το φράγμα του Ξυλιάτου σχεδόν κάθε χρόνο υπερχυλίζει. Φέτος καθυστέρησε λίγο, πέρσι υπερχείλησε από την πρώτη του χρόνου. Ναι. Εντάξει, είναι καλές οι ποσότητες στη Λευκωσία. Είναι οι πιο ψηλές πληρότητες της επαρχίας Λευκωσίας. Παραπάνω έννοια έχουμε τα φράγματα του Νοτιού Αγωγού, που είναι η κύρια πηγή υδροδότησης όλων των επαρχιών Λεμεσού, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμαγώστου και από αποψιοσύδρευσης και άρδευσης και δυστυχώς είμαστε σε πιο χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι θα αναμέναμε. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζικοστή, για πόσο μας φτάνει το νερό που έχουμε, ας υποθέσουμε ότι μόνο καταναλώνουμε, δεν πέσει άλλη βροχή. Αν δεν πέσει άλλη βροχή και δώσουμε τις ποσότητες που δώσαμε και πέρσι στην ίδρευση και στην άρδευση και με την ανάλογη παραγωγή των αφαλατώσεων, τότε του χρόνου έτσι εποχή θα είμαστε σε σήμα κινδύνου. Θα είμαστε πολύ χαμηλά τα αποθέματα και δεν θα πρέπει να δώσουμε καθόλου του χρόνου στην άρδευση, αν δεν βρέξει και του χρόνου. Α, ναι. Γι' αυτό... Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος όμως, τι συνεννόηση υπάρχει με το γι' αυτό... Τμήμα Μετεωρολογίας. Μάλλον για φέτος δεν θα δώσουμε τις ίδιες, δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα, ναι, αλλά μάλλον δεν θα δώσουμε τις ίδιες ποσότητες που δόθηκαν και πέρσι στην άρδευση. Μάλιστα. Όταν η πληρότητα στα φράγματα μας ήταν 90%. Φέτος είμαστε στο κάτω από το 70%. Ήδη μειώνονται οι ποσότητες μας στα φράγματα, ενώ συνήθως η μέγιστη ποσότητα είναι μέσα στον Απρίλη. Από τώρα, από το Φλεβάρι, μειώνονται οι ποσότητες στα φράγματα μας. Η ροή είναι περιορισμένη λόγω των χιονιών, που δεν είναι και μεγάλη ροή λόγω των χιονιών. Και γι' αυτό αναμένουμε έναν πολύ καλό Μάρτιν για να σωθεί η χρονιά, που είναι λίγο πολύ απίθανο, πολύ δύσκολο. Σπανίζει να έρθει σε περίοδο ανοβρίας εξαιρετικά καλό ο Μάρτιν. Ελπίζουμε φέτος να είναι η χρονιά του. Για να δούμε, κύριε Χατζικοστή, κλείνοντας, πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή πλησιάζει και η καθαρά Δευτέρα, αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος θα κάνει τις εκδρομές του. Όσοι θέλουν να επισκεφτούν τα φράγματα, τι πρέπει να προσέξουν, δώστε μας καμιά συμβουλή. Για να μην κάνουμε και ζημιά, μην επένουμε τα φράγματα ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Έχουμε τοποθετήσει παντού καλάθους απορριμμάτων να μην πετάνε τα σκουπίδια τους όπου φτάσουν, είτε μέσα στο νερό, είτε κοντά στο γκίτι του, στη περιφέρεια του φράγματος, όπου και αν περπατήσουν, όπου και αν κάτσουν να φάνε για την καθαρά Δευτέρα. Ναι. Να προσπαθήσουν να μην πετάνε τίποτε μες στα φράγματα, οι ακαθαρσίες μολύνουν το νερό, μολύνουν το περιβάλλον, δεν είναι καλά στην αισθητική και να ελπίζουμε να περάσουν ωραία, διότι είναι ωραία η φύση αυτή την εποχή, θα είναι και ηλιόλουστος ο καιρός. Απλώς να μην δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα για τη μόλυνση του νερού. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ακολουθούμε τις στοιχειώδεις οδηγίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,